Παναθηναϊκός παίζει αύριο λοιπόν. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, αν δεν κάνουμε λάθος. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρώτος παίζει εσύ δηλαδή, οπότε θα πάρεις πρώτος την μπάλα. Οπότε θα πάρω πρώτος, ναι. Θα είναι βαριά αύριο η μπάλα και η μπάλα και είναι και πολύ δύσκολο μάτς. Τελευταία νίκη, αν θυμάμαι καλά, ήταν με καπετζή του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη. Αλλά γενικότερα ο Άρης που έχει αλλάξει και προπονητή, καταλαβαίνω ότι κάθε αλλαγή προπονητή φέρνει πάντα και μια συσπήρωση εσωτερικά για την ομάδα. Είναι και μια δύσκολο κατάβλητη έτσι κι αλλιώς ο Άρης ομάδα, νομίζω. Ποτέ δεν ήταν εύκολο, ειδικά τελευταία χρόνια, το Κλειάτς Βικελίδης για κανέναν. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά του και θεωρώ ότι είναι πάντα μέχρι το επόμενο, αλλά είναι ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια, πιο κομβικές στροφές του πρωταθλήματος, αυτό ο Βικελίδης για τον Παναθηναϊκό. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, αν φύγει εκεί με το διπλό, θα πάρει ένα πολύ καλό μαξιλαράκι εν ώψη των παιχνιδιών με Ατρόμητο, εκτός με Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκι. Να το πω έτσι, θα έχει δικαίωμα να κάψει και ένα κανονάκι ακόμα. Βέβαια, στην πορεία. Ισχύει. Εάν ιτηθεί εκεί και κερδίσουν και αντιπαλοί του ιδιαίτερα, τότε η απόσταση μπορεί να αυξηθεί σε πιο επικίνδυνα επίπεδα εν ώψη των play-off. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια, αλλά επειδή τελειώνουν και οι στροφές, τελειώνουν σιγά σιγά οι αγωνιστικές, αδειάζει και η ψήφιση. Τη κανονική περίοδου πάντα. Νομίζω ότι πλέον τα λάθη εδώ δεν συγχωρούνται εύκολα. Πρέπει λοιπόν ο Παναθηναϊκός με μία νίκη, αυτή θα είναι νίκη ψυχολογίας, θα είναι νίκη ουσίας, θα μεταφέρει την πίεση στους αντιπάλους που επίσης είναι στην διεκδικητές. Μην ξεχνάμε και για άλλο ένα σημαντικό λόγο για μένα, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είναι να το πάρει ο Παναθηναϊκός, ότι την επόμενη εβδομάδα παίζει και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Οπότε μεταφέρει και βαθμολογική πίεση, γιατί θα έχουν απόλυση δικέφαλη ένα εκ των δύο. Δύο, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά εφόσον κερδίσει, θα καταφέρει παιδιά την επόμενη, βέβαια. Θα καταφέρει και να πάρει το τρίποδο και θέλει μια νίκη ψυχολογία στο Παναθηναϊκός. Γιατί γενικά το λέει και ο κότς συνέχεια ότι είναι λίγο η αυτοπεποίθηση του κλονισμένη τον τελευταίο καιρό. Οπότε αυτό είναι ένα διπλό από αυτά τα εμφατικά διπλά που λέμε, μπορεί να σου κάνουν boost. Ναι, είναι σε καλή έδρα, είναι με καλό αντίπαλο. Βάλτε και την επόμενη αγωνιστική, στην εξίσω και καταλαβαίνει γιατί για μένα αυτό είναι ένα πραγματικό τελικό για τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω, δεν ξέρω, ρίχνω πολύ βάρο, προσεγγίζομαι πολύ βάρο αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και θα δούμε από εκεί πέρα. Ναι, και ο Άρης που έχει προπονητή καινούριο Παύλα Παλιό. Ναι. Ναι. Και αυτό, αίτητος ο Τερζής, με όλους, να το πούμε αυτό. Δεν έχει χάσει από κανένα μεγάλο, οπότε κάτσε στον πάγκο του Άρη. Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό. Και το δεύτερο, σημαντικό νομίζω, στα της ενδεκάδας θα τα πούμε τώρα, ή θα τα πούμε και στην πορεία, δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι, θα φύγει από το 0-0 το παιχνίδι. Ναι, έλατε, αυτό είναι. Πραγματικά, γιατί εγώ περιμένω τον Άρη. Ο Άρης δεν βάζει ποτέ γκολ. Είναι ένα το κρατούμενο, ας πούμε. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Άντερα από Αθήνα. Το θέμα είναι, ναι, μπράβο. Το θέμα είναι να βάλει ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται, κάποιο γκολ. Ο Παναθηναϊκός έτσι το πάει. Ξέρεις, συνήθως ένα 0, ξέρω εγώ. Αλλά. Ναι, κοίτα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, γενικά ο Γιωβάνος, είναι ένας άνθρωπος που δεν θα τον πω συντηρητικό σε καμία περίπτωση, αλλά δεν αλλάζει τις ομάδες που κερδίζει συνήθως. Δεν είχε κάποιο παιχνίδι μεσοδόματο ο Παναθηναϊκός κύπελλο, ας πούμε, για να ανακατέψει λίγο τράπουλα. Οπότε καταλαβαίνετε, εμένα, η πληροφόρησή μου, τουλάχιστον το ρεπορτάζ μου, λέει ότι θα πάει σε μια λογική με την ίδια ενδεκάδα με την τελευταία αναμέτρηση. Ίσως ζούμε τον αριστερά του Χουανκάρο. Οπότε θα είναι ο Μπρινιόλι καλά τα δοκάρια. Αριστερά Πούχατς έχει το προβάδισμα, με έχουν να κάνουν μια παρένθεση βάζω. Στο κέντρο της άμυνας ο Σάρλια και ο Σέγκεφελ. Δεξιά ο Βαγιανίδης είναι από τους πιο ενεργητικούς παίκτες του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή. Στη μεσαία γραμμή και εκεί τώρα πάλι θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί ο Τσέριν με τον Πέρεθ έχουν ένα προβάδισμα, υπάρχει και ο Κουρμπέλης πλέον στην εξίσωση. Αλλά νομίζω, επειδή θα πάει με ίδια σύνθεση, ότι θα δούμε τον Μπερνάρ εκεί που αποδίδει καλύτερα στον άξονα μέχρι τώρα, μπροστά τον Ιωαννίδη, αριστερά μάλλον τον Γκλεν Χέισλερ, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Εμένα μου άρεσε δηλαδή και στον άξονα, όπως παίζει το παλικάρι, πολύ ενέργεια και δυνατός παίχτης, έβαλε και τον goal, έχει το momentum, δεν το κόβεις εύκολα αυτό. Και από την άλλη πλευρά το Μαντσίνι, σε γνώριμα σε πάτρια εδάφη, που λέγεται το Μαντσίνι. Λοιπόν, που επιστρέφει πάρα πολύ γρήγορα στο Βικελίδη σε πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Εντάξει, πάντα συναισθηματικά είναι ένα παίχτη. Αλλά νομίζω ότι αυτή θα είναι η πιθανότερη τουλάχιστον σύνθεση του Παναθηναϊκού, γιατί πάντα πλέον έχει βαθύνει ο Παναθηναϊκός και έχει μεγαλώσει ο πάγκος της ομάδας, να το πω έτσι. Βλέπεις και παίχτες πρώτης γραμμής, το Χουανκάρ να κάθεται στον πάγκο και άλλα παιδιά. Τον Κότσιρα, που τέλος πάντων θα μάθουμε και την αποστολή σε λίγο,
αν δεν έχει βγει ήδη, θα τη δω τώρα δηλαδή. Νομίζω ότι αυτή η παιδιά θα είναι η πιθανότερη σύνθεση. Ένα τελευταίο να πω για τον Μάγνουσον, ότι δεν ξέρω αν τον πάρει για λόγου προσαρμογή. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί ο Μάγνουσον με μία προπόνηση στην ουσία εκεί που θα πέσει κορμιά να αγωνιστεί. Οπότε τον περιμένω περισσότερο προς το επόμενο παιχνίδι με το Βόλο, αν δεν κάνω λάθος είναι, Σάββατο, σε Απόστολος Νικολαίδης, οπότε σε μια πιο ομαλή προσγείωση προσαρμογή στην πραγματικότητα. Λογικό, πολύ λογικό. Κοίταζα πάντως τώρα τα αποτελέσματα στα παιχνίδια Άρη Παναθηναϊκού και έχουν πλάκα, υποτέ τα πέντε τελευταία είναι Άρης Παναθηναϊκός 0-0, Άρης Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Παναθηναϊκός 0-0. Άρης Παθηναϊκός 0-1, Άρης Παθηναϊκός 0-1. Δεν παίρνει δεύτερο γκολ. Πάντο παίξω, μην πέσει η απόδοση. Ναι, άντε, να παίρνω με την Ομόνια, άντε. Δηλαδή είναι φοβερό το, πέντε παιχνίδια να έχουν μπει, ξέρω εγώ, τρία γκολ, ξέρω εγώ, σε ένα... Και για τον Τερζή, επειδή το κοιτάζω, παιδιά, και σας το έλεγα πριν, απλά τώρα μπήκα και λίγο στο ίντερνετ, δεν το θυμάμαι για απ' έξω. Τις πέντε προηγούμενες φορές που ανέλαβε ο Άρης δεν έχει χάσει ποτέ στο πρώτο μάτς, και όχι απλά δεν έχασε, έχει πάρει και μεγάλα αποτελέσματα. Ένα εξ αυτών ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό, είχε κερδίσει 4-0 το 19-20. Το 18-19 είχε κερδίσει 1-2 τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Το 19-20 αυτό που σας είπα για τον Παναθηναϊκό. Τρίτο ντεμπούτο. Το 2021 κέρδισε ξανά 0-1 στο Βόλο. Τέταρτο, το Φεβρουάριο του 22, σεζόν 21-22, έφερε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Και πέμπτο τεμπούτο, φέτος στην αρχή της χρονιάς, Σεπτέμβριο του 22, με 23, νέο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, 0-0 και αυτό. Λοιπόν, είναι λίγο μέτρηση ψυχολογίας, νομίζω, Τερζής. Και... Μόνο που κάνει μόνο ντεμπούτο. Μόνο ντεμπούτο, ναι, 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 ναι. Και ντεμπούτο και στη Βέρεια και στην ΚΑΠΑ 20 πανέλαβε. Το πρώτο μάτς off προπονητής στη Βέρεια ανοίξε 1-2 τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Super League 16-17. Και νικηφόρα και τα ντεμπούτα με Βέρεια Άντερ 20 και άντε και με Άρη Άντερ 19. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται δεν υπάρχει. Φοβερά. Απλά πράγματα. Μετά σταματάει από πρώτος προπονητής. Ναι, μετά σταματάει. Μόνιμα. Τέλος πάντων.